Οι Τούρκοι δεν άργησαν να τους κυκλώσουν. Δεκάδες από αυτούς στερίστηκαν από τα βόλια των γενναίων Ελλήνων και στο τέλος, όταν σώθηκαν τα μπαρουτόβουλά τους, άρχισαν να πολεμούν σώμα με σώμα, με τα γιαταχάνια, με τα μαχαίρια, με τα γυμνά χέρια και τα δόντια. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο τιτάνας αυτού του αγώνα, τραυματίστηκε στο δεξί του ώμο και δεν μπορούσε να δουλέψει το γιαταχάνι. Το πιάσε τότε με το αριστερό χέρι. Μια σφαίρα έσπασε το σπαθί του και μια άλλη το βραχίωνά του. Τότε όρμηξαν οι εχθροί, τον έπιασαν ζωντανό και τον μετέφεραν στη Λαμία στις 22 Απριλίου του 1821. Στο δρόμο, ο Διάκος, βλέποντας την ανθισμένη φύση, είπε το περιλάλητο: «Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη χορτάρι». Ο σοβαρά πληγωμένος Διάκος σύρθηκε από τους Τούρκους μπροστά στον Ομέρ Βριώνη, ο οποίος προσφέρθηκε να τον κάνει ανώτερο αξιωματικό στον Οθωμανικό στρατό αν αλλαξοπιστούσε και ασπαζόταν το Ισλάμ. Ο Διάκος αρνήθηκε απαντώντας: «Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός και θα πεθάνω». Ο Βριώνης έκανε ανάκριση για να μάθει την έκταση του επαναστατικού κινήματος και πρότεινε και αμνηστίες στο Διάκο. Εκείνος όμως αρνήθηκε. Όταν τον απείλησαν, ο Διάκος απάντησε στους βασανιστές του ότι «η Ελλάδα έχει κι άλλους Διάκους». Ήξερε πως θα τον περίμενε σίγουρος θάνατος, αλλά δεν δίμασε. Από τη στιγμή που έμεινε στη γέφυρα της Σαλαμάνας, είχε ξεγράψει τη ζωή του. Την άλλη μέρα, στη Λαμία οι Τούρκοι του διάλεξαν το πιο μαρτυρικό θάνατο. Τον σούβλησαν ζωντανό. Έπνιξε τους φοβερούς πόνους του χωρίς να βγάλει βονγκικό το γενναίο αυτό παλικάρι της Ρούμενης, ο Λεωνίδας του 1821. Λίγο πριν ξεψυχήσει, βλέποντας γύρω του το όργιο της άνοιξης, ψιθύρισε με παράπονο: «Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη χορτάρι». Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στις 23 Απρίλη του 1821 που άφησε την τελευταία του πνοή ο Θανάσης Διάκος. Οι τρομαγμένοι κάτοικοι της Λαμίας είχαν κλειστεί στα σπίτια τους περιμένοντας να αρχίσει η σφαγή. Ολόγυρα στο σουβλισμένο Θανάση Διάκο, οι βασανιστές του βάλανε πάνω στην κοπριά 80 περίπου κεφάλια πολεμιστών της Σαλαμάνας. Ανάμεσα σε αυτά, του επισκόπου Σαλώνων Ισαΐα, του αδερφού του Παπαγιάννη, του Μπακογιάννη, του Καλίβα, του Γιάννη Παπαχαντζή, του αδελφού του Διάκου Κώστα Μασαβέτα και πολλών άλλων αγωνιστών. Η λαϊκή μούσα και η εθνική συνείδηση έψαλαν περισσότερο από κάθε άλλον τη φιλοπατρία του, την αντρία του και τις άλλες αρετές του Θανάση Διάκου, που παραμένει αιώνιο σύμβολο επαναστάτη και αγωνιστή. Ο βάναυσος τρόπος του θανάτου του, στα χέρια των Τούρκων, τρομοκράτησε αρχικά το λαό της Ρούμελης, αλλά η γενναία στάση του κοντά στις Θερμοπύλες, που θυμίζει την ηρωική άμυνα του Λεωνίδα απέναντι στους Πέρσες, τον έκανε μάρτυρα για τον απελευθερωτικό σκοπό. Σήμερα υπάρχει ένα μνημείο κοντά στη γέφυρα της Σαλαμάνας, το σημείο της τελικής μάχης. Δημιουργήθηκε καινοτάφιο στην οδό Καλίβα Μπακογιάννη. Στήθηκαν πρωτομές και ανδριάντες, μαρμάρινοι και χάλκινοι. Φιλοτεχνήθηκαν ανάγλυφα και εικόνες. Διοργανώθηκαν γιορτές και αθλητικοί αγώνες. Το όνομά του έγινε τίτλος περιοδικού και εφημερίδων, σκοπός συλλόγων και προσωνύμια αυτών. Δόθηκε το όνομά του σε ομοσπονδίες ξενιτεμένων σε άλλες υπήρους ρουμελιωτών. Πλατείες δε και δρόμοι σε όλη την Ελλάδα φέρουν το όνομά του. Διαδρομές στη νεοελληνική τέχνη. Ο Αθανάσιος Διάκος, ωραίος αρματολός και συναρπαστικά γενναίος, πολύ περισσότερο που ήταν κληρικός, συγκλώνησε το Πανελλήνιο όχι μόνο με τον ηρωισμό, αλλά και με το φοβερό θάνατό του, που ήρθε να αναπτερώσει την ωραία ελπίδα για λευτεριά με την αντίστασή του στην Αλαμάνα.
τραγουδήθηκε σαν αιώνιο σύμβολο αντίστασης, έγινε λαϊκός ήρωας και θέμα σε εκατοντάδες ποίηματα. Ο Θανάσης Διάκος τιμήθηκε και τιμάται σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Λαμία, όπου μαρτύρησε γιατί άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην κρίση και στο συναίσθημα του ελληνισμού. Η επίδραση αυτής της θυσίας και του μαρτυρικού θανάτου του εκδηλώθηκε στην αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, στην επιστήμη της ιστορίας, στο θέατρο, την ποίηση, την πεζογραφία, στη δημοτική ποίηση. Θεωρείται η θυσία του εισάξια εκείνης του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Αρχιτέκτονες χάραξαν πλατείες και δρόμους για να δοθεί το όνομα του Διάκου. Στη Λαμία στήθηκε το υπέροχο άγαλμά του. Οι γλύπτες έφτιαξαν επιβλητικούς χάλκινους αντριάντες του. Εξίσου επηρεάστηκε η ζωγραφική τέχνη, από τους ανώνυμους και επώνυμους λαϊκούς ζωγράφους μέχρι τους φτασμένους χειριστές του Κροστήρα. Απεικονίζεται η Λεβετιγιά και η Χάρη του Θανάση Διάκου σε αναρρύθμιτα πορτρέτα. Λαϊκές ζωγραφιές με θέμα τη θυσία του πρωτομάρτυρα της Επανάστασης Θανάση Διάκου, που θα παραμείνει για πάντα στην ιστορία με ολόχρυσα γράμματα ως ήρωας και ως αθάνατος παντοτινός Έλληνας.